Είναι 10 και 32, ακούτε ράδιο έναντι. Είναι η εκπομπή Εκλέκτικες Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Σωτήρη Σκαπέρα, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλή σας μέρα, κύριε Σκαπέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, κύριε Σκαπέρα, σχετικά με το θέμα, με το αφήγημα από καλύτερα της κυβέρνησης, ότι σύντομα βγαίνουμε από το μνημόνιο και έρχονται οι καλύτερες ημέρες, οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει καταφέρει αυτό που δεν κατάφερε καμία άλλη μνημονιακή κυβέρνηση, να μας βγάλει από το μνημόνιο. Πώς βλέπετε εσείς αυτό το κυβερνητικό αφήγημα? Κοιτάξτε, εμείς παρακολουθούμε αυτή την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες να πει ότι, εν πάση περιπτώσει, από τον Αύγουστο τελειώσαν τα μνημόνια. Το πρόβλημα είναι ότι διαψεύδει η ίδια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα που βιώνει αυτή τη στιγμή κάθε λαϊκή οικογένεια, τα μέτρα που ήδη συζητιώνται, τα οποία έχουν ήδη προαποφασιστεί, που έχουν μια κύρια τη συντάξη, το ζήτημα του αφορολόγητου, τον ασφαλιστικό νόμο. Και, εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα κάπως, να το πω αστειευόμενοι, συζητάμε το μεταμνημόνιο, που ουσιαστικά θα είναι πάλι η μόνιμη εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρουμε τώρα με δούνου του ή χωρίς, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα μέτρα αυτά, το λέγαμε και από την πρώτη στιγμή του μνημονίου, ακόμα το 2009, ότι αυτά τα μέτρα ήρθαν για να μείνουν. Γιατί ακριβώς αφοράνε τον τρόπο με τον οποίο οι καπιταλιστικοί μονοπωλιακοί όμιλοι θα βγάλουν περισσότερα κέρδη, και άρα όλο αυτό το πλέγμα νόμων ήρθε για να μείνει. Και γι' αυτό το λόγο καλούμε και το λαό να μην πατήσει την παρανόφρουδα που λέει ότι εγώ 9 χρόνια σου τα πήρα όλα και τώρα θα σου δώσω ένα ξέρω κόμματο για να αποδεχθείς ουσιαστικά όλη αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα που δημιουργήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει ουσιαστικά όλους αυτούς τους νόμους οι οποίοι περάστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά να τους θεμελιώσει πλέον σε μια νέα βάση και να τους κρατήσει τώρα για τα επόμενα πολλά χρόνια. Τώρα, σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης το οποίο έχει καταθέσει στους θεσμούς, μιλάμε, όπως είπατε και εσείς, ακόμα δεν έχουμε βγει και δεν ξέρουμε ποια κατάσταση είναι και μιλάμε ήδη για την εποχή για το μετά το μνημόνιο. Όμως το σχέδιο αυτό το οποίο συζητιέται έχει να κάνει με κεντρικό άξονα τις τράπεζες, ότι η ανάπτυξη πατάει πάνω στις τράπεζες, πώς θα χρηματοδοτηθούν οι τράπεζες, πώς οι τράπεζες θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Θεωρείτε ότι αυτή η λογική της κυβέρνησης θα τις τυχείς, δηλαδή να ποντάρει τα πάντα στις τράπεζες και στην ουσία να αφήνει τον κόσμο να τραβήξει το δικό του δρόμο? Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα ζήτημα κεντρικό σε αυτή την οικονομία που εμείς ονομάζουμε καπιταλιστική, δηλαδή η στήριξη των τραπεζών. Αν θυμάστε, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις πήραν διάφορα μέτρα υπέρ των τραπεζών και στην προσπάθεια να μην καταρρεύσουν, να μην, εν πάση περιπτώσει, πέσουν έξω κτλ. Στην ίδια κατεύθυνση η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να θωρακίσει ακόμα περισσότερο τις τράπεζες, όχι όμως για να μπορεί ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, να στηριχθούν οι μικροεπιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες κτλ. Μέσα από τις τράπεζες, αλλά ουσιαστικά για να δώσει πακτολό χρημάτων και αυτά που ονομάζει αναπτυξιακά συνέδρια, αναπτυξιακά σχέδια κτλ. Δηλαδή αυτά τα χρήματα ουσιαστικά θα μπουν στην τσέπη της τράπεζας για να τα δώσει στην τσέπη του βιομήχανου. Από την άλλη, όμως, μπορεί να λειτουργήσει αυτή η κοινωνία, η καπιταλιστική που λέτε και εσείς, είναι αυτή που ζούμε, αυτή καλώς κακώς αυτή είναι, μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τράπεζες? Η καπιταλιστική κοινωνία χωρίς τράπεζες δεν μπορεί να λειτουργήσει, αλλά το ζήτημα είναι ότι να μην στοιχηθούμε κι εμείς πίσω από μια οικονομία η οποία συνεχώς μας λέει ότι εμείς πρέπει να κάνουμε θυσίες για να πλουτίζουν μια πολύ μικρή χούφτα ανθρώπων. Υπάρχει βεβαίως όμως και το ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα που εδώ δεν ξέρουμε, δεν δίνει κάποιες λύσεις η κυβέρνηση. Αντιθέτως, έχει κάνει τους νέους πληστηριασμούς, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που είναι ακόμα και για χρέη 500 ευρώ, οπότε έχουμε το ζήτημα των δανειοληπτών και των οφειλετών γενικότερα και στο δημόσιο, οι οποίοι βλέπουν ότι μπορεί να χάσει και να χάσουν ακόμα και την πρώτη κατοικία τους, καθώς πλέον δεν προστατεύεται, για πολύ λίγα χρήματα. Εδώ αυτό το ζήτημα που είναι και κοινωνικό, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί? Αυτό είναι ένα ακόμα ζήτημα που ακριβώς αναδεικνύει αυτό που λέμε εμείς τη σαπίλα, αυτό που λέμε του καπιταλισμού, και αποδεικνύει ακόμα πιο περίτρανα το παραμύθι της ανάπτυξης. Δηλαδή, από τη μια πλευρά έχουμε αναπτυξιακά συνέδρια, θα βγούμε από το μνημόνιο, και την ίδια στιγμή έχουμε δίμευση περιουσιών, απαγή της πρώτης κατοικίας. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι, και δεν το λέμε απλά φραστικά, αλλά το παλεύουμε καθημερινά, να υλοποιηθεί αυτό που λέμε καμία πρώτη κατοικία, να μην καταλήξει σε καμία τράπεζα.
Εμείς αυτό δηλαδή είναι κόκκινη γραμμή δικιά μας και την παλεύουμε και μέσα στο κίνημα, μέσα στα συνδικάτα, στα σωματεία. Μάλιστα. Από την άλλη, βλέπουμε να υπάρχει μια, επειδή η ανεργία δεν μειώνεται, μια έξοδος προς το εξωτερικό πολλών πτυχιούχων, ανθρώπων για να εργαστούν είτε και για να σπουδάσουν. Από την άλλη, βέβαια, ακόμα και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εγκαταλείπουν τη χώρα γιατί λένε ότι διαφωνούν και με την πορεία στην οποία πηγαίνει, δεν πηγαίνουν να ζήσουν, να μεταναστεύσουν σε κάποια σοσιαλιστική κοινωνία, αλλά πάνε στις πιο καπιταλιστικές χώρες από την Ελλάδα για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Δηλαδή πάνε στη Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, στη Γερμανία. Δεν πάνε στην Βόρεια Κορέα. Να σας πω τώρα λίγο κάτι. Πρώτον, οι καπιταλιστικές κοινωνίες, οι χώρες του κόσμου είναι 180 κάτι. Τώρα δεν θυμάμαι και εγώ ακριβώς πόσες είναι. Δεν πάνε σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες ο κόσμος. Καπιταλιστική χώρα είναι και η Ζιμπάμπουε, καπιταλιστική χώρα είναι και η Αίγυπτος, καπιταλιστική χώρα είναι και η Συρία και η Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, ένα πλέγμα χωρών είναι καπιταλιστικές. Από αυτή την άποψη, δεν νομίζω ότι ο κόσμος πάει εκεί που ουσιαστικά το κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο. Στη Μεγάλη Βρετανία, στις ΗΠΑ κτλ. Θεωρώ ότι είναι λίγο άτοπη η σύγκριση, για παράδειγμα, Κούβα, αν θα λέγαμε, με Ηνωμένων Πολιτειών ή, εν πάση περιπτώσει, τέτοια πράγματα. Ο κόσμος πάει σε αυτές τις χώρες γιατί εκεί πέρα αυτή τη στιγμή ζητάνε εργατικό δυναμικό. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων εργατικού δυναμικού φεύγει από τη χώρα. Κοιτάξτε όμως, έχουμε και εμείς στο εξωτερικό και οργανώσεις και κόσμο με τον οποίο συζητάμε, δεν είναι και γη της επαγγελίας. Ακόμα δηλαδή και σε αυτές τις χώρες, στις οποίες το ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι δισεκατομμύρια ευρώ, ο κόσμος δυσκολεύεται. Δηλαδή, να σας πω προσωπικά παραδείγματα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Πείτε μας, ναι, έχει ενδιαφέρον. Ναι. Ένα σωρό επιστήμονες ζουν στη Βρετανία, για παράδειγμα, όπως μου αναφέρατε, με μισθό κοντά στα 1000 ευρώ, το οποίο για τη Βρετανία είναι για να ζεις με συγκάτοικο και, εν πάση περιπτώσει, με δυο και τρεις συγκατοίκους, δύσκολα δηλαδή. Δύσκολα, τα βγάζουν πέρα, μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή ότι φεύγουν στο εξωτερικό για να κάνουν. Σας το λέω αυτό, γιατί πρόσφατα διαβάσαμε κιόλας ότι υπάρχουν πάρα πολλά, 20.000 διδακτορικά έδωσαν τα ελληνικά πανεπιστήμια την τελευταία δεκαετία. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι σπουδάζουν, θέλουν να αποκτήσουν παραπάνω προσόντα, αλλά στην ουσία, ακόμα και με το διδακτορικό, δεν μπορούν να το κεφαλαιοποιήσουν σε μια θέση εργασίας, κύριε Σκαπέρα. Αυτό θα τους οδηγεί σε άλλες επιλογές. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να παραμείνουν στη χώρα? Κοιτάξτε, τώρα δεν πρέπει να δούμε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Το πρώτο αφορά ότι αντικειμενικά η οικονομία πλέον έχει περισσότερες απαιτήσεις. Και από αυτή την άποψη, όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, να πάρει όσο δυνατόν περισσότερες επιστημονικές γνώσεις. Αυτό είναι δηλαδή γενικευμένο φαινόμενο. Ένα δεύτερο ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει είναι το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νεολαίας αντιμετωπίζει το φάσμα της ανεργίας. Και από αυτή την άποψη προσπαθεί και το ίδιο να πάρει όσο δυνατόν περισσότερα. Τώρα, το ζητούμενο είναι ότι όλη αυτή η έρευνα που γίνεται, η ανάπτυξη της τεχνολογίας κτλ., δεν γίνεται προς το συμφέρον του κόσμου. Από την άποψη ότι έχουν πατήσει γερά πόδι και μέσα στα πανεπιστήμια ένα σωρό επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι ουσιαστικά πατεντάρουν προϊόντα, βγάζουν προϊόντα πολλές φορές τα οποία είναι και κόντρα στις λαϊκές ανάγκες. Για παράδειγμα, υπάρχουν διδακτορικά που σχετίζονται με τον ΝΑΤΟ. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι η έρευνα δεν γίνεται με ένα σκοπό, εν πάση περιπτώσει, να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω. Κάπου σας χάσαμε, κύριε Σκαπέρα. Κάπου το κινητό σας. Με ακούτε? Εμείς μπορούμε στο βαθμό που μπορεί να προσπαθήσει να αγωνιστεί μέσα στη χώρα του, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αν δεν μπορείς να βρεις δουλειά, κάτι πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, το λέω από την άποψη της μαρξιστικής σκέψης, που στην ουσία λέει ότι πρέπει να μένουμε στις χώρες μας, να κάνουμε τις εποπίες μας εντός των συνόρων και να αγωνιζόμαστε. Η μαρξιστική σκέψη λέει, και εμείς ταυτιζόμαστε απόλυτα με αυτήν, ότι χρειάζεται αγώνας μέσα στην ίδια σου να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί ακόμα και στο εξωτερικό, το ξαναλέω, η κατάσταση δεν είναι και πολύ καλύτερη. Τώρα προφανώς δεν είναι ατομικό ζήτημα να πεις πήγες ή δεν πήγες. Εδώ γίνεται και μια σπέκουλα, να σας πω την αλήθεια. Για παράδειγμα, ακούγεται ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει να μην φεύγουμε στο εξωτερικό. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Εμείς λέμε ότι προφανώς να παλέψεις τη χώρα σου, γιατί είναι χώρα σου, την αγαπάς, θέλεις να ζήσεις καλά εδώ, να παλέψεις με όλες τις δυνάμεις εδώ πέρα, να
πράγματα καλύτερα. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι η ζωή πολλές φορές βάζει διλήμματα στα οποία είναι πολύ δύσκολο να απαντεί. Τώρα υπάρχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ανακοινώσει ότι θα υπάρχει και μια, θα συμμετάσχει σε μια μεγάλη απεργία που θα γίνει σε λίγες ημέρες. Πιστεύετε ότι μια μέρα απεργία μπορεί να λύσει τα προβλήματα, δηλαδή είναι χρήσιμο, άλλος θα πει μια μέρα απεργία δεν έχει νόημα, τι θα αλλάξει? Εντάξει, αυτό το αντιμετωπίζουμε και μέσα στο εργατικό κίνημα. Οι δυνάμεις δηλαδή οι οποίες δεν απεργούν, πολλές φορές δυνάμεις οι οποίες είναι συμβιβασμένοι με αυτήν την κατάσταση, βγάζουν μια λογική η οποία λέει, εν πάση περιπτώσει, δεν αλλάζει τίποτα με την απεργία. Εμείς θεωρούμε ότι η απεργία είναι ένα μέσο πάλι των εργαζόμενων, πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς αναδεικνύει την ίδια τους τη δύναμη. Από την ότι νεκρώνει η παραγωγική διαδικασία και γίνεται αντιληπτό ποιος είναι αυτός που παράγει. Από την άποψη ότι αν μια μέρα ένας επιχειρηματίας αποφασίσει να μην δουλέψει, η παραγωγή βγαίνει κανονικά, το προϊόν κανονικά βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής, ενώ αντίστοιχα οι εργαζόμενοι απεργήσουν, δηλαδή δεν βγαίνει κανένα προϊόν. Από αυτή την άποψη και πρακτικά φαίνεται ποιος είναι αυτός που παράγει στη σημερινή κοινωνία, που είναι αυτός που δεν καρφώνεται όμως τελικά τον πλούτο. Και από την άλλη, μέσα από την απεργία, αναδεικνύεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν κοινά προβλήματα, πρέπει να ακολουθήσουν έναν κοινό προβληματισμό. Οπότε, άποψη, για μας η απεργία είναι το πιο σημαντικό μέσο αυτή τη στιγμή πάλι που έχει ο εργαζόμενος. Και τι διεκδικείται με τη συγκεκριμένη απεργία στις 30 του μήνα? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πλέγμα ζητημάτων που αφορά και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία είναι ιδιαίτερα σκληρή και φαίνεται καθημερινά. Από την άλλη πλευρά, είναι και τα ζητήματα που αφορούν αυτό που λέμε εμείς, την ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο. Δηλαδή, από την μια πλευρά σήμερα σου πετσοκόβουν ουσιαστικά δικαιώματα και αύριο καλή ώρα υπάρχει ακόμα και η πιθανότητα να σε καλύψουν με το του φέκι, εν πάση περιπτώσει, στο χέρι, να παλέψει για τις δικές τους διαφορές. Δηλαδή, είναι δύο ζητήματα, η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική, αλλά ουσιαστικά συνοψίζονται όλα σε ένα, σε αυτό που λέμε καπιταλιστική βαρβαρότητα. Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει ένα διάλογο στις τελευταίες μέρες με αφορμή κάποια γεγονότα σχετικά με τη βία στην ελληνική κοινωνία. Είχαμε τα περιστατικά αφενός με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Μπουτάρη, και αφετέρου με την επίθεση του Γουροβίκονα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι βεβαίως η εξέλιξη μιας σειράς άλλων επιθέσεων και ενεργειών στο παρελθόν. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι, η βία καταδικάζεται από όπου και αν προέρχεται, είτε είναι από το Ρουβίκονα, είτε είναι από τους ανθρώπους που ξυλοκόπησαν τον Γιάννη Μπουτάρη ή όχι? Κοιτάξτε, εμείς αρχικά καταδικάζουμε απερίφραστα, δεν ξέρω πώς αλλιώς να πούμε, οποιαδήποτε τέτοια μορφή βίας όπως αυτή απέναντι στον Δήμαρχο, εν πάση περιπτώσει, στη Θεσσαλονίκη, στον Γιάννη τον Μπουτάρη. Από εκεί και πέρα, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να εξισωθεί η συλλογική πάλη με την ατομική βία ή με την τρομοκρατία. Αυτό θεωρούμε ότι γίνεται επί τούτου και επί σκοπού. Από την άποψη πια, γίνεται μια αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας, από που προέρχεται η βία. Κοιτάξτε να δείτε. Είχαμε πρόσφατα απόφαση του δικαστηρίου στη Θεσσαλονίκη ενάντια σε ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, γιατί αποκάλεσε, εν πάση περιπτώσει, ό,τι το κύριο Ζαριανόπουλο, λέτε. Ναι, ανεπίθυμη στην πόλη. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια σειρά λεξιμάτων, εν πάση περιπτώσει, κράτους, παρακράτους, αυτά που λέμε. Η πραγματικότητα είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγχαίει τη λαϊκή πάλη, αυτό που λέμε ατομική τρομοκρατία ή με αυτή τη φασιστική ιδεολογία ουσιαστικά οδηγεί σε κλιματικές πράξεις. Από αυτήν την άποψη δεν μπορεί να λες η βία από όπου και από έρχεται. Η βία έχει ονοματεπώνυμο. Η βία είναι η ίδια η σημερινή πραγματικότητα που ζούμε και προφανώς όλα αυτά τα φαινόμενα, τα περιστατικά βίας που μου αναφέρατε προηγούμενα, πρέπει να καταγγέλλονται απερίφραστα. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Όμως, να μην ανοίγει και ευκόπορτα για να αποκαλείται, για παράδειγμα, βία το δικαίωμα στην απεργία, να μην ανοίγει και ευκόπορτα για να δουλεύουν μια σειρά κατασταλτικοί μηχανισμοί. Γίνεται αυτό? Ανοίγει τέτοια κερκόπορτα, γίνεται, πιστεύετε? Ανοίγει. Όταν βλέπετε κι εσείς αυτές τις καταδικαστικές αποφάσεις, οι οποίες ουσιαστικά δίνουν αέρα στα φανιά της Χρυσής Αυγής, για παράδειγμα, ή όταν χτυπιούνται εργάτες, φοιτητές έξω από το Υπουργείο Παιδείας, εργαζόμενοι. Είχαμε και το παράδειγμα με τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Βαρδαλή, για την παρεμπόδιση των στρατιωτικών οχημάτων του ΝΑΤΟ, άμα θυμάστε.
Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει το ιδία από ποιο προέρχεται από αυτή την άποψη και έτσι όπως το βάζουν. Εσύ, για παράδειγμα, όταν σήμερα μια συλλογική δράση προσπαθεί να σταματήσει αυτή την ατοϊκή αρμάδα, εν πάση περιπτώσει, αυτό ποιο είναι βία τελικά? Βία είναι τον άντρα το οποίο αιματοκυλίζει τους λαούς ή μια προσπάθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος ή των εργατικών σωματείων να σταματήσουν, εν πάση περιπτώσει, αυτό και να πούνε ότι δεν είστε αποδεκτοί στη χώρα μας? Θέλω να πω ότι γίνεται ακριβώς μια σπέκουλα πάνω σε όλα τα ζητήματα, προσπαθεί να δημιουργηθεί μια θολούρα. Νομίζω όμως ότι ο κόσμος έχει ξεκάθαρη θέση τι αποκαλεί το Κομμουνιστικό Κόμμα βία, ποια είναι η βία, τι θα πει συλλογικός αγώνας, τι θα πει συλλογική διεκδίκηση, ποια είναι τα όρια του κάθε τι από αυτά. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό το πράγμα ανοίγει την κρατική πόρτα της καταστολής από την άποψη πια. Από την άποψη ότι από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι καταστολή και μέτρα, αντικομμουνισμός καταστολή και μέτρα, είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες όταν προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν ακόμα χειρότερη τη ζωή του εργαζόμενου. Οδηγούμαστε. Και να φοβάται, εννοείται, να διεκδικήσει τα δικαιώματα. Να φοβάται να διεκδικήσει, να βγει στον δρόμο, να παλέψει. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Σκαπέρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία, για την ενδιαφέρουσα αυτή συνομιλία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.